μέτρος είναι ο Μπόφτσης, με μισό μέτρο πιο κάτω, 16-24, και επιστροφή στους εμποδιστές. Επιστροφή εδώ στον Μποίτσιο της Δράμας, 14-81, εδώ που ανήκει και ο Δουβαλίδης. Αυτός είναι ο Περιστέρης, ο Αλέξανδρος, γιος του πρωταθλητή του Περιστέρης στο Ακόντιο. Αυτός είναι ο Καμπάνης ο Κώστας, του Αγιές Κάμηρος. Έχει 14-65, έκανε το πρωί στο προκριματικό. Εδώ είναι ο Κώστας Δουβαλίδης της Δράμας, έκανε την γρηγορότερη κούρση στα προκριματικά, 13-64. Θυμίζουμε ότι τους αγώνες που γίνονται, από τους αγώνες που γίνονται το πρωί στα προκριματικά, αυτός είναι ο Κώστας Οχίντας του Μεγαλέξανδρου Γιάννητσον, έκανε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση, 14-35. Πήραν μέρος οι δρομείς που πήραν, αυτός είναι ο Κιάφας της ΑΕΚ, σπουδαίος αθλητής, 14-41, την τρίτη καλύτερη επίδοση. Ο Χαράλαμπος Λυρής του Ολυμπιακού είναι στον 7ο διάδρομο, 20χρονος, έχει 14-66 στα πρωινά προκριματικά, την πέμπτη καλύτερη επίδοση, και αυτός είναι ο Νίκος Σανάς του Γυμναστικού Συλλόγου Ελευθέριος Βενιζέλος, που συνεχίζει να διακρίνεται και να διεκδικεί διακρίσεις στα 110 μέτρα με εμπόδια. Έχει 14-67, μπήκε με την έκτη καλύτερη επίδοση στο τελικό. Ο Δουβαλίδης λοιπόν στο 4, νάτος είναι το μεγάλο όνομα, και από εκεί και πέρα θα δούμε αν ο Χίντας που τρέχει δίπλα του στο 5, αν ο Καμπάνης, αν ο Κιάφας, αλλά και οι υπόλοιποι θα διεκδικήσουν ένα μετάλλιο. Το πρώτο, το χρυσό, λογικά είναι για μια ακόμα χρονιά στον Κώστα τον Δουβαλίδη, που κέρδισε και πέρσι με 13-57. Δεύτερος ήταν ο Χίντας με 14-40, ο Χίντας που τρέχει εδώ στον 5ο διάδρομο. Μποίτσιος στο 1, Περιστέρης στο 2, Καμπάνης στο 3, Δουβαλίδης στο 4, Χίντας στο 5, Κιάφας στο 6, Λυρής στο 7 και στο 8 ο Σαϊσανάς. Έφυγε νωρίτερα, βιάστηκε ο Καμπάνης πολύ νωρίτερα. Υπάρχει άγχος. Μην ξεχνάτε ότι η εμφάνιση η οποία βλέπετε εδώ έχει ξεκινήσει από μία προετοιμασία που έγινε τον Οκτώβριο του 2017. Και εδώ είμαστε στην κορύφωση. Αυτά τα Ελληνόπουλα έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ για να δείτε τον καλύτερο εαυτό του σε αυτούς τους αγώνες που είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Και εδώ αυτό το άγχος έφερε την γρηγορότερη εκκίνηση από το επιτρεπτό, και βλέπετε ότι ήδη ο Καμπάνης έχει αποβληθεί και δεν θα τρέξει στον τρίτο διάδρομο. Είχαμε άκυρη εκκίνηση, βιάστηκε ο αθλητής του Κάμερου 2009, αθλητής σύλλογος της Ρόδου. Κυρίες και κύριοι, θα είμαστε ως τις 9 η ώρα εδώ, σε περιγραφή Νίκου Τσόνη και ρεπορτάζ Δημήτρη Χατζηγεωργίου, σε αυτό το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που είπαμε γίνεται για 104η φορά στους άντρες και 84η στις γυναίκες. 110 μέτρα με εμπόδια, με το Δουβαλίδη στον 4ο διάδρομο. Έφυγε ο Δουβαλίδης καλύτερα και ο Χίντας. Ο Χίντας έφυγε καλύτερα. Ο Δουβαλίδης τώρα, όπως είναι λογικό, αναπτύσσεται. Ο Χίντας που είναι δεύτερος, ο Κιάφας τρίτος, Δουβαλίδης, Χίντας, Κιάφας, Δουβαλίδης, Χίντας, Κιάφας και Λύρης. Χρόνος 13.54 με ελαφρώς αντίθετο άνεμο, μόλις 30 εκατοστά του δευτερολέπτου, ο αντίθετος άνεμος για τον Κώστα Δουβαλίδη. Εδώ που δέχεται τα συγχαρητήρια από την Ελισάβετ Φεσιρίδου. Ξανά η κούρσα. Βλέπετε το Χίντα περνάει πρώτος στο πρώτο και το δεύτερο εμπόδιο. Στο τρίτο τον φτάνει ο Δουβαλίδης, και από εδώ και πέρα ο αθλητής της Δράμας αρχίζει και αναπτύσσεται. Φεύγει, κάνει αυτό που μπορεί καλύτερα από κάθε άλλον Έλληνα για μια ακόμα χρονιά. Δεύτερος ο Χίντας, τρίτος είναι ο Κιάφας της ΑΕΚ, ο Χίντας του Μεγαλέξανδρου Γιάννητσον.
είναι μια κατάταξη που έγινε σύμφωνα με τους πρωινούς προκριματικούς. Δηλαδή όπως το πρωί τερμάτισαν με καλύτερη επίδοση από το Δουαλίδη, δεύτερη καλύτερη επίδοση από το Χίντα και τρίτη από το Κιάφα, έτσι τερμάτισαν και στο τελικό. Ξανά η κούρσα του Κώστα Δουβαλίδη, ο Χίντας αριστερά δίπλα του που ήταν δεύτερος. Κώστας Δουβαλίδης που συνεχίζει να έχει τα πρωτεία στα 110 μέτρα με εμπόδια, 10 εμπόδια ύψους 1 μέτρου και 7 εκατοστών.